ιστορική πρόκληση για την ΕΠΣ Χανιών. Θα θέλαμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για τον αγώνα σήμερα και αν το περιμένετε. Ωραία. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω να ευχαριστήσω την ΕΨΑΝΑ και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαρένη, για την άψογη φιλοξενία που μας παρήχανε. Ήταν δίπλα μας σε ό,τι χρειαστήκαμε. Από εκεί και πέρα, ήταν ένα μάτς όπως το είδατε για καρδιακούς, με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και οι δύο ομάδες το θέλανε. Νομίζω ότι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Φάνηκε κατά την άποψή μου μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, με τη φάση απλώς στο 95, δυσκόλυψαν για όλους τα πράγματα. Τέλος καλό, όλα καλά για μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΕΨΑΝΑΣ, που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Στο ποδόσφαιρο, καμιά φορά το ξέρουμε όλοι, παίζει ο παράγοντας τύχη ρόλο. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ομάδας από εδώ και πέρα, βλέπετε τελικό? Κοιτάξτε, να δείτε, ασχολούμαι 8 χρόνια τώρα με τις μεικτές ομάδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ομάδα η φετινή με πολύ ταλέντο. Είναι πολύ δεμένη και σαν ομάδα και αγωνιστικά και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Και πιστεύω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες. Δεν γνωρίζω τώρα τις άλλες ομάδες για να μην γνωρίζεις, αλλά γνωρίζοντας τις δυνατότητες των παιδιών, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και ένα σχόλιο για το επίπεδο φέτος του πρωταθλήματος που υπάρχει στις μεικτές γενικά. Έχει ανέβει, πιστεύετε? Κοιτάξτε, σίγουρα οι ακαδημίες που δουλεύουν οι ομάδες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχει περισσότερη τεχνογνωσία τώρα από παλιότερα. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Η βελτίωση πρέπει να αρχίζει από τις μικρές ηλικίες, από 5-6 χρονών, από τότε που ξεκινούν τα μικρά παιδιά, να τους δίνουμε η μεγαλύτερη και τη σωστή κατεύθυνση και τη σωστή νοοτροπία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.